τρία, δύο, ένα. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο των Χανίων φωτίζεται και η καρδιά της πόλης χτυπά στο ενετικό λιμάνι. Μουσικές, βεγγαλικά και χιλιάδες κόσμου συνθέτουν το γιορτινό μοσαϊκό. Και ελπίζω και εύχομαι από καρδιάς η περίοδο των Χριστουγέννων να είναι μια περίοδος όπου όλοι να μπορέσουμε να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπούν και να μπορέσουμε όλοι μαζί αισιόδοξα να μπούμε στο 2023. Παράλληλα με την φωτοδότηση του δέντρου, ο Δήμαρχος Χανίων έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, καλώντας το πλήθος να ζήσει τη μαγεία των ημερών. Γιατί δικαιούμαστε να είμαστε όλοι παιδιά σήμερα, αυτή είναι η προσπάθεια που κάναμε, να φωτίσουμε την πόλη, να τη φωτίσουμε θέλοντας να δώσουμε μία νότα αισιοδοξίας. Μία νότα που να δείχνει ότι αφήνουμε τα δύσκολα πίσω και προχωρούμε βλέποντας και στοχεύοντας να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Τον γιορτινό τόνο έδωσαν η παιδική και φηβική χοροδία του Δήμου με γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το πιο ζεστό χειροκρότημα αφιερώθηκε στη Μελίνα, μέλος της εφηβικής χοροδίας που απέδωσε το μικρό τυμπανιστή στη νοηματική γλώσσα, προκαλώντας συγκίνηση και θαυμασμό. Μελωδίες των ημερών από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου έντυσαν μουσικά την εκδήλωση που κορυφώθηκε με συναυλία του Μάνου Μαλαξιανάκη. Για δεύτερη φορά το ενετικό λιμάνι γίνεται μαγνήτης για ντόπιους και επισκέπτες με τον ξεχωριστό γιορτινό του διάκοσμο και δράσεις για παιδιά που άρχισαν χθες και θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος της εορταστικής περίοδου.